Γεια σας. Τι κάνετε, ε? Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Χαίρομαι πολύ, κύριε Πολυτεχνείο. Είστε καλά. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ και που ξεκινάμε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι μας χαρά. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζερβάκη. Χαίρομαι πολύ, κύριε Ζερβάκη. Είστε καλά. Πολύ καλώς μας ήρθατε. Για όλους αντιπρίτα, είσαι και Σλαγουδάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Λαγουδάκη. Τι κάνετε, ε? Είστε καλά. Πόσα τμήματα? Υπάρχουν 5 μονοτμηματικές σχολές. Η μία όμως σχολή προσφέρει 2 διπλώματα μηχανικών. Δηλαδή στο τρίτο έτος διαμοιράζονται. Είναι σχολή χημικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. Είμαστε το τρίτο μικρότερο. Κάτω από εμάς είναι μόνο το Χαροκόπιο και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Είμαστε όμως υπερήφανοι γιατί είναι ένα από τα καλύτερα. Επειδή είναι ένας καινούριος θεσμός στο ελληνικό πανεπιστήμιο, δεχόμαστε εμείς ως Πολυτεχνείο Κρήτης ότι είναι ένας πυλώνας επιπρόσθετος της διδασκαλίας και της έρευνας, αναφέρομαι στην καινοτομία. Έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο πάρα πολλές προσπάθειες σας μεταλλευόμενες στις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει η κυβέρνηση. Έχουμε ενταχθεί σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που συμμετέχουν 10 ιδρύματα με leading partner το ITE για τη δημιουργία των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις και έχουμε συμφωνήσει με το ITE και την περιφέρεια Κρήτης για να δημιουργηθεί παράρτημα του τεχνολογικού πάρκου Κρήτης στα Χανιά και μάλιστα με απότερο στόχο να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις σε χώρο που θα δώσουμε εδώ στην Πολυτεχνιούπολη με χρηματοδότηση της περιφέρειας. Άρα βρισκόμαστε, θα έλεγα εγώ, σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο και προς το κομμάτι αυτό. Συναντήθηκαν εδώ πέρα πρωτοετής φοιτητές, ερωτεύτηκαν, αποφύτησαν, κάνανε μία επιχείρηση και σχεδιάζουν προϊόντα, ζώντας στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία λέγεται Art Packer και θα σας κάνουμε ένα δώρο από αυτά που σχεδίασαν, τα μοναδικά προϊόντα, και ελπίζω για τα ταξίδια σας να είναι χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η εταιρεία που κάνει ειδικά design, special design. Από ωραίο. 2 φοιτητές. Δηλαδή, ό,τι και οι νεοφυείς επιχειρήσεις της τεχνολογίας κάνουν, αυτό το ρομαντικό χαρακτήρα δεν πρόκειται να τον αποκτήσουν ποτέ. Όλα θα τα παντρέψουμε. Ωραία. Το πνεύμα του δώρου που μου δώσατε είναι και το δικό μας πνεύμα. Και γιατί σε όλο αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, η τεχνολογία δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Όσο και αν ακούγεται περίεργο να το λέει ο αρμόδιος υπουργός για την τεχνολογία και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η τεχνολογία και η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι μηχανισμός να λύνεις και να βελτιώνεις την ποιότητα ζωής, να λύνεις προβλήματα και να βελτιώνεις την ποιότητα ζωής του πολίτη. Στο δικό μου το μυαλό, αν και πολύ συχνά οι συνεργάτες μου, ξέρετε, με ψεύγουν γι' αυτό, ξέρετε, την καινοτομία, αυτό εκεί. Το να βάζεις τον προτζέκτορα πάνω στα χαρτιά. Μου λένε ότι πρέπει να βάζω βάσεις σε τέτοιου τύπου μηχανήματα. Εγώ πάντα κάνω αυτό. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι η λογική του μηχανικού. Να βρίσκει λύση στο πρόβλημα η οποία να δουλεύει. Θέλω να πω ότι μεγάλη μου χαρά που είμαι στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καταλαβαίνει κανείς από την είσοδο του Πολυτεχνείου ότι είναι ένα διαμάντι της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ξέρω ότι στην πολιτική επίσης έχουμε κλέψει το φίλο μου τον κύριο Διαλάκη από εσάς, αλλά ότι η καρδιά του είναι πάντα εδώ. Και θέλω να προσθέσω ότι γενικά ο στόχος μας είναι αυτά τα οποία περιγράψετε. Δηλαδή να μπορέσουμε να παντρέψουμε την έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, να παντρέψουμε τα μαθήματα, το μεράκι των καθηγητών που διακρίνονται διεθνώς, παγκοσμίως όπως αναφέρατε σε σχετικούς δείκτες, με ανάγκες που έχει το κράτος και να μπορούμε γρηγορότερα να μεταφράζουμε αυτές τις ιδέες και σε επιχειρηματικότητα και σε λύσεις στο πεδίο που μπορεί το κράτος να χρησιμοποιήσει. Αν δείτε πράγματα τα οποία έχουμε κάνει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΕΔΙΤΕ, του παλιού ΕΔΕΤ ή μέσω άλλων οργανισμών, ένα κομμάτι το κάνει η ιδιωτική αγορά, ένα κομμάτι το κάνει ερευνητικό ίδρυμα σαν το ΕΔΙΤΕ, ένα κομμάτι το κάνει το ΙΤΕ, μας έχει βοηθήσει σε διάφορα projects του Υπουργείου, την ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης. Είναι η κουλτούρα του μηχανικού που σε πολλά πράγματα έλειπε, νομίζω, από τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή η κουλτούρα πρέπει να μπει ολοένα και περισσότερο στη λύση προβλημάτων τα οποία κρεμούσαν εδώ και δεκαετίες και με αυτή τη λογική θα τα λύσουμε πάρα πολλά. Οπότε ακριβώς γι' αυτό είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Λίγο κάπως, όχι κάπως, έχουμε συγχρονιστεί αρκετά. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα δείτε βέβαια και στο σπίτι της Χαλέπας. Σκανάρετε τα σχετικά QR code.
και παίρνετε πληροφορίες για την επανάσταση του 97 που έλαβε χώρο τα πιο σημαντικά γεγονότα εδώ πέρα στο ακροτήρι. Και αντίστοιχα παίρνετε πληροφορίες για το θάνατο και την κηδεία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι δύο χωριστά QR code. Υπάρχει πολυμεσικό υλικό, βίντεο δηλαδή στιγμιότυπα από την κηδεία, δήλωση η πληροφορία και για το θάνατο του Βενιζέλου και για την επανάσταση του 97. Είναι στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΣΠΑ που υλοποίησε με επιτυχία το Ίδρυμα, τελείωσε πριν κανένα μήνα. Ποια θεωρείτε τη σπουδαιότερη ομιλία αυτή? Έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής. Φυσικά, την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, δεν ζούσε εδώ. Το σπίτι χτίστηκε, τέλειωσε το 1880, είναι έργο του πατέρα του. Εδώ ο Βενιζέλος δεν έχει βάλει ούτε μία δαχτή. Και μάλιστα το 1927 που έγινε μια ανακαίνιση, τα έξοδα τα επομίστηκε η Έλενα. Κυλίτσα. Επαναλαμβάνω, δεν είχε χρήματα ο Βενιζέλος. Ελάχιστες φορές στη ζωή διέθετε εκεί. Και λίγα χρήματα. Είχε βέβαια χορηγούς για τον αγώνα του, τον λογικό του αγώνα. Όχι μόνο, αλλά και τον πατριωτικό του αγώνα. Ευχαριστώ πέρα τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο έγκλημα και με την εφαρμογή AR μπορεί να δει το Βενιζέλο όπου προσπαθεί να βολευτεί για να διαβάσει την εφημερίδα του. Κινείται, πνάει. Φανταστικό. Ναι. Και έχουμε αντίστοιχα και στη συμπένα τις συνθήκες των Σευρών, με ήχο, με βίντεο. Είναι το γραφείο του, το οποίο δεχόταν το κοινό, λέτε. Μου άρεσε το διάβασμα, όπως φέρνω τα βιβλία του. Ναι, βέβαια. Είχε πόσους τόμους, 25.000 τόμους βιβλία, αλλά ακούσε και τη μουσική. Είναι μερικά δείγματα από τα ενδιαφέροντα, τα πνευματικά ενδιαφέροντα του Βενιζέλου. Βιβλία, διάφορα. Βέβαια, το κυριότερο από αυτά είναι η μετάφραση του Βενιζέλου. Αυτή είναι η τραπεζαρία. Όπως έγινε το 1928 και το 1933. Βέβαια, η εικόνα παραπέμπει στην Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλώς όρισες. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε? Είστε καλά? Ειδικό. Αλλά, όχι δεν είναι. Θα έρθει αύριο. Ωραία, μια χαρά. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Κρήτη, που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά και νομίζω ότι η μέρα δεν θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει καλύτερα γιατί είχε ένα πάντρεμα της μεγάλης ιστορικής κληρονομιάς της Κρήτης και της χώρας μας και της μεγάλης προοπτικής. Δηλαδή και στο Πολυτεχνείο που πήγαμε με τον κύριο Διγαλάκη και στο Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου, στους τάφους των Βενιζέλων. Και συνολικότερα, αν θέλετε, είναι μια ευρύτερη προσέγγιση αυτή την οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Γι' αυτό και έχουμε την σύσκεψη αυτή σήμερα και τις αυριανές. Να επενδύσουμε, όπως είπατε, κύριε την Περιφερειάρχα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε διαμορφώσει με τον καλό μου συνάδελφο, τον κύριο Λιβάνιο, ένα σχέδιο για τις έξυπνες πόλεις. Είναι ένα σχέδιο 320 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τους 332 δήμους της χώρας. Συνολικά έχουμε ευρύτερα σε ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα διατεθεί στην Κρήτη, περί τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Και θα έλεγα ότι αυτό το πρόγραμμα, του οποίου η δεύτερη φάση ξεκινήσαμε από τους μεγαλύτερους δήμους, συμμετέχετε εσείς σε αυτό, τα Χανιά, το Ηράκλειο, οι 17 μεγάλοι δήμοι ξεκινάνε, έχουν ήδη ξεκινήσει, σήμερα ξεκινούν και οι υπόλοιποι. Σήμερα δηλαδή ουσιαστικά θα αναρτηθεί η πρόσκληση, η οποία αφορά το σύνολο της επικράτειας και συνολικότερα είναι ένα μενού επιλογών που ο κάθε δήμαρχος θα μπορέσει να έχει μπροστά του για να το αξιοποιήσει για να εφαρμόσει τη δική του στρατηγική. Δεν ερχόμαστε εμείς να επιβάλλουμε τη στρατηγική στους δημάρχους, ερχόμαστε να ενδυναμώσουμε τη δική σας στρατηγική.